Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, για να δούμε όχι ότι τα οικονομικά δεν είναι ένα μέρος της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά πάμε να δούμε με τον πρώην Υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας, κύριε Πολύζο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Μετά από μια μακρά περίοδο τσακωμών, διαξυφισμών, κοκορομαχιών, όπως και αν το πούμε, είδαμε σήμερα από τις δηλώσεις Κατρούγκαλου ότι πραγματικά εκεί που χρειάζεται, μετά από αυτές τις απαράδεκτες δηλαδή δηλώσεις Ερντοάν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να τις αποδοκιμάζεται χωρίς αστερίσκους, με έναν τρόπο απόλυτο. Να θυμίζεται ωστόσο στην κυβέρνηση, όπως το έκανε ο κύριος Κατρούγκαλος, ο αρμόδιος τομέαρχης σας, των εξωτερικών δηλαδή, ότι θα μπορούσε αυτό που εσείς είχατε ορίσει ως πλαίσιο ποινής τον Ιούνιο του 19, πριν δηλαδή γίνει η αλλαγή στην εξουσία, να το ενεργοποιήσει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, είχαμε αυτό το σχόλιο και με τον συνάδελφο. Είναι τέτοια και η δύναμη μιας μεγάλης αγοράς που έχει η Τουρκία, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, αλλά και μιας γεωστρατηγικής θέσης που είναι επίσης ζηλευτή. Δεν είναι η Ελλάδα μόνο που έχει τη γεωστρατηγική θέση. Άρα κανείς, μα κανείς, γυμνάσια τις κάνουν και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, δεν θα την απομονώσει ποτέ στην πραγματικότητα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να συνυπάρχουμε ειρηνικά, να μην είναι οι άνθρωποι των νησιών φοβισμένοι κάθε τρεις και λίγο ότι θα μπουκάρει ο Τούρκος από απέναντι, στη Χίο, στην Κο και πάει λέγοντας. Κύριε Πολύσο, ήταν, είναι και θα είναι αυτονόητη υποχρέωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως πιστεύω και των άλλων των κομμάτων, όταν η γείτονάς μας, η Τουρκία, επιδίδεται σε αυτή την απίστευτη προκλητικότητα και σε μια χυδαία επίθεση εις βάρος της χώρας μας, να είμαστε όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά, παρόλο, θα βάλω έναν αστερίσκο, μια παρένθεση, που κάποιοι συνάδελφοί σας σήμερα το πρωί βιάστηκαν να πούνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τοποθετείται. Συνεπώς, είναι αναγκαία η χάραξη εθνικής στρατηγικής. Είμαστε όλοι ενωμένοι, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας και πολύ σωστά ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος επεσήμανε ότι πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει το πλαίσιο των κυρώσεων που είχαν συμφωνηθεί επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα τον Ιούνιο του 19 εις βάρος της Τουρκίας. Θα δούμε στο μέλλον να προχωρά, να θέλει και η Τουρκία να προχωρά και άλλες χώρες, η τελωνιακή σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι. Πρέπει να δεσμευτεί η Τουρκία ότι θα σταματήσει αυτή την προκλητικότητα. Δηλαδή, συνάμα μαζί με το κάλεσμα που κάναμε ότι πρέπει να είμαστε, εννοείται, ενωμένοι, προτείνουμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να αξιοποιήσει και τις κυρώσεις. Γιατί ξέρετε, κύριε Πολύζο, το να υπάρχουν μόνο δηλώσεις χωρών ηγετών που να καταδικάζουν, αυτό δεν φτάνει. Όπως είπατε και πολύ σωστά, η Τουρκία είναι ένας παίκτης από τον οποίο πολλές χώρες εξαρτώνται, έχουν συμφέροντα. Άρα πρέπει και εμείς αναλόγως να κινηθούμε πολυεπίπεδα. Κοιτάξτε τώρα, αυτό μου θυμίζει που λέτε την αίθουσα που υπάρχει πάντα ο άτακτος μαθητής που ζητά συγγνώμη στην κυρία, συγγνώμη κυρία δεν θα το ξανακάνω, ζήτα και από τους συμμαθητές σου, συγγνώμη συμμαθητές μου, τους κλείνει και το μάτι καθώς γυρνάει να πει τη συγγνώμη και όλοι ξέρουν ότι θα το ξανακάνει. Δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος διαιτητής που θα του πει θα κάτσεις φρόνημα τώρα. Αυτό που έγινε όμως στον ΟΗΕ ξεπερνάει το να δείχνει δηλαδή φωτογραφίες νεκρών παιδιών και να λέει αυτά τα σκότωσαν οι Έλληνες που τους βύθισαν το σκάφος, είναι πια διαφορετικό από το θα σου έρθω νύχτα, την άλλη μέρα θα σου έρθω μέρα και πάει λέγοντας. Σωστά, δεν υπάρχει παγκόσμιος διαιτητής, υπάρχουν όμως εταίροι ευρωπαϊκοί, εταίροι και στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και πρέπει η χώρα μας να μην ζητάει μόνο ευχές, να μην ζητάει μόνο δηλώσεις καταδίκης της Τουρκίας, αλλά με συγκεκριμένες κινήσεις στην διπλωματική σκακέρα να προσπαθεί να αντικρούσει το συμφέρον της Τουρκίας.
και να υπερασπίζεται και να προωθεί το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά. Πάμε τώρα στο αν τελικά κάνατε κι εσείς πλειοδοσία, όπως σας κατηγόρησαν ότι το είχατε κάνει και πριν έρθετε στην εξουσία το 2015 στην Θεσσαλονίκη, ή αυτό που είπατε είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε αν επιστρέψετε στην εξουσία. Γιατί εσείς βγάζετε ένα λογαριασμό, αλλά η κυβέρνηση σας λέει ότι είναι στο double, είναι στο διπλάσιο ο λογαριασμός που βγάζετε για να χρηματοδοτήσετε τα μέτρα που προτείνατε. Νομίζω ότι αναμετρίονται. Είστε εκτός πραγματικότητα, σας λένε κοινώς. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αναμετρίονται, συγκρούονται δύο διαφορετικές σχολές σκέψης, νοοτροπίας, αντίληψης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η μία έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ελεύθερη αγορά και την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Το ζήσαμε το 2020 με τον κύριο Χατζηδάκη να μας λέει ότι ο ανταγωνισμός θα ωφελήσει τους καταναλωτές και θα πέσουν οι τιμές. Οι τιμές όμως δεν έπεσαν. Ήδη από το 2021 είχαμε τεράστιες αυξήσεις. Και από την άλλη, κύριε Πολύζο, είναι αυτό που συμβαίνει ήδη σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία, στη Γερμανία. Στη Γερμανία σήμερα ανακοινώθηκε ότι η γερμανική κυβέρνηση κρατικοποίησε, εθνικοποίησε το μεγαλύτερο εισαγωγέα φυσικού αερίου. Και εδώ η κυβέρνηση επιμένει στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς. Άρα χρειάζεται μια πιο έντονη, πιο στοχευμένη, πιο στρατηγική επέμβαση του κράτους στο θέμα της ενέργειας. Και έρχομαι τώρα στην πλειοδοσία και στα χρήματα αυτά τα οποία θα κοστίσουν αυτά τα μέτρα που εξαγγείλαμε. Και πάλι υπάρχει μεγάλη διαφορά στον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αφενός φορολογεί τον πολίτη, τα παίρνει από τη μία τσέπη και αφετέρου δεν τα δίνει στον πολίτη, τα δίνει στις εταιρείες για να υπομορφεί επιδότησης. Εμείς τι λέμε? Φορολόγηση των υπερκερδών, κύριε Πολύζου. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει την κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι την κάνει. Μάλιστα δίνει και νούμερα. Λέει δηλαδή ότι θα έχουμε 5 δις και κάτι που θα τα δώσουμε πίσω με τις παρεμβάσεις που ανακοινώνονται τον τελευταίο καιρό. Κύριε Πολύζο, εμείς λέμε 5% πλαφόν στο κέρδος. Το κέρδος αυτών των εταιριών φτάνει και στο 70-80% υπερκέρδος. Και τι λέμε? Ένα θεμητό, στενεμένο βέβαια, πολύ πιο κάτω, όριο κέρδους. Λέμε κρατικοποίηση της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ να αποκτήσει πάλι το κοινωνικό πρόσωπο. Να μπορεί να μην κόβει το ρεύμα στους ευάλωτους. Να μπορεί να στηρίζει τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Έτσι μόνο μπορεί να αντιμετωπιστεί στρατηγικά το θέμα της ακρίβειας. Σήμερα, μάλλον χτες, ο συνήγορος του καταναλωτή την υπογράφει την έκθεση ο κύριος Ζαγορίτης. Ο κύριος Ζαγορίτης γνωρίζουμε όλοι ότι ανήκε και ανήκει βέβαια στη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει η έκθεση? Ότι από το 21 το καλοκαίρι ξεκίνησαν οι παράλογες αυξήσεις στην ενέργεια και οι στρεβλώσεις στην αγορά. Απλά ο πόλεμος ήρθε και επέτεινε το πρόβλημα το οποίο είχε ήδη δημιουργηθεί από το 2021. Άρα να επιμένει η κυβέρνηση σε αυτή τη συνταγή όχι απλά είναι λάθος, είναι καταστροφική για τους πολίτες. Μάλιστα. Εσείς κουβαλάτε τα δικά σας βαρύδια από τον χρόνο της διακυβέρνησης. Θέστε ένα άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πολύζο, θα είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ξέρετε, σας το λέω, σε έναν άνθρωπο που ξέρει πόσο βοήθησαν οι αγρότες στο να αναδειχθεί στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και πόσο του αφαίρεσαν δυνάμεις όταν έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα.
Θα μου πείτε, ήταν μέτρα αυτά που ανακοίνωσε για τον πρωτογενή τομέα ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη? Όχι. Αλλά ξέρετε, πάντα όλοι κάνετε ένα παιχνίδι με τους αγρότες. Άλλοι πιο ειλικρινές, άλλοι λιγότερο. Κύριε Πολύζο, πολύ σωστή παρατήρηση. Και εννοείται και βεβαίως και επαυξάνω ότι έχουμε κάνει λάθη και εμείς στην διακυβέρνηση. Αυτό να το ξεκαθαρίσω. Έχουν γίνει λάθη. Από εκεί και πέρα όμως τώρα, φιλοδοξούμε η επόμενη διακυβέρνηση. Αυτά τα λάθη εννοείται ότι τα έχουμε διορθώσει, αλλά να θυμίσω και το είπα πριν και στη Βουλή. Δώσαμε το ακατάσχετο στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους το 2018 και ακόμα δεν είχαμε βγει από τα μνημόνια. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν ασχολείται η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε 30 δευτερόλεπτα στην έκθεση για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους, λέγοντας ότι θα τους δώσει 150 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 80 είναι ευρωπαϊκά κονδύλια. Και τα άλλα δεν φτάνουν ούτε για ένα σακί λίπασμα. Αυτή είναι η μέρημνα της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό δικαιούμαστε να το πούμε εμείς. Δικαιούνται να το πούν οι αγρότες, να το πούν οι δημοσιογράφοι, να το πούν οι αγρότες και να πούν να σκοροϊδεύεται. Δεν δικαιούται να το λέει ένας άνθρωπος που προέρχεται από κόμμα που κυβέρνησε. Κύριε Πολυζό, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε και για τους αγρότες μέτρα και τους κτηνοτρόφους την προστασία εκτός από την πρώτη κατοικία και της αγροτικής γης. Κάλεσα την κυβέρνηση πριν μια ώρα στη Βουλή, τον κύριο Σταϊκούρα, να προχωρήσει στη διαγραφή όλων των τόκων στα αγροτικά δάνεια και με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και χωρίς την εγγύηση. Είναι κοστολογημένο αυτό? Να σας πω, αυτό ρώτησε και ο κύριος Σταϊκούρας. Το είχαμε συμφωνήσει, ξεκίνησε τέλη του 2018, κύριε Πολύζο, με την εταιρεία που κάνει την εκαθάριση. Και τότε τουλάχιστον πόσο ήταν? Συγγνώμη, να επαναλάβετε. Τότε πόσο ήταν? Περίπου στα 2 δις. Αλλά μιλάμε για ένα μέτρο στο οποίο είχε συμφωνήσει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό. Και προέβλεπε τη διαγραφή όλων των τόκων, είτε λογιστική είτε συμβατική, σε αυτόν ο οποίος θα αιτηθεί ρύθμιση. Και τι ζητήσαμε από την κυβέρνηση από το 19? Να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα. Δυστυχώς δεν το έχει συνεχίσει. Τι ζητάμε από τώρα? Να ακούσει τους αγρότες που είναι χρεωμένοι, να ακούσει τους κτηνοτρόφους, να ακούσει και τον νέο αγρότη. Ο νέος αγρότης, κύριε Πολύζο, και επιτρέψτε μου λίγο μια παρένθεση, αυξήθηκε το κονδύλιο των νέων αγροτών. Θετικό. Από 20.000 σχεδόν 40. Ο νέος αγρότης θέλει και κίνητρα φορολογικά για να ασχοληθεί. Θέλει και γη να καλλιεργήσει. Τι να κάνει το τρακτέρ ο αγρότης εάν δεν έχει γη να καλλιεργήσει? Είναι χρυσή ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας. Και όλα αυτά είναι στο πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε πει, είπε δηλαδή ο πρόεδρός σας τώρα στη Θεσσαλονίκη, ότι εμείς αν είμαστε δεύτεροι θα παραδώσουμε την εντολή, δεν θα την πάρουμε γιατί δεν θέλουμε να είμαστε ηττημένοι. Πάτησαν σε αυτό οι αντιπαλοί σας και είπαν ο κύριος Κωνσταντινόπουλος χθες από το ΠΑΣΟΚ και ήδη παραδέχεται την ήττα του ο Τσίπρας και πάει λέγοντας. Εσείς καταλαβαίνω όταν λέτε μια προοδευτική συνεργασία για να κυβερνήσετε, ενσωματώνεται σε αυτό, έτσι το υπονοείτε, και το ΠΑΣΟΚ ή όχι? Προφανέστατα. Κύριε Πολύζο, δηλαδή και, πέρα από το βαρουφάκι που μοιάζει, δεν ξέρω αν έχει γίνει συζήτηση ή όχι, θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες. Πολύ σωστά είπε ο Αλέξης Τσίπρας, θα είμαστε πρώτο κόμμα και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης. Ναι, είπε όμως ότι αν δεν είμαστε, εμείς δεν θα την πάρουμε τη διερευνητική. Σωστά, θα την παραδώσουμε στον τρίτο. Και πολύ σωστά το είπε. Για ποιο λόγο? Διότι στις δύσκολες εποχές που διανύουμε πρέπει η χώρα να κυβερνάται από όσο γίνεται μεγαλύτερες πλειοψηφίες για να έχει νομιμοποίηση, κύριε Πολύζο. Ναι.
η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ θα ξεπερνάνε το 40%. Το θέμα είναι να έχουν μια σχετική ομοιογένεια. Το λέω σε έναν άνθρωπο που μπορεί να βγει και πρώτος βουλευτής στο νομό του, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ δεν θέλω να επαναλάβω τα περιττέρα των γεννήσεων, αλλά έγινε μεγάλη συζήτηση για το πώς συνέπραξαν δύο διαφορετικές ιδεολογίες τότε. Κύριε Πολέσο, σωστά του είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ θα σημάνει την άλλη μέρα σχηματισμό κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα και τα άλλα κόμματα πρέπει να τοποθετηθούν. Εμείς ήμασταν οι πιο ξεκάθαροι και πολύ έγκαιρα. Πιο ξεκάθαρα και πιο έγκαιρα δεν γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Κοκαλή. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.